Καταρχάς, καλή χρονιά με υγεία. Τις τελευταίες μέρες, και το λέω διαρκώς, έμαθα ποιος είναι ο ορισμός του τοπικιστή. Ο ορισμός, λέει, του τοπικιστή είναι αυτός που νομίζει ότι ο τόπος είναι καλύτερος από την Κρήτη. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι καλύτερος τόπος από την Κρήτη δεν υπάρχει. Αυτή είναι η αλήθεια. Ρένα μου, καλή επιτυχία στη νέα σου θητεία. Μαζί με όλους τους συνεργάτες και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Αντιπρόεδρε, συγχαρητήρια. Καλή επιτυχία. Θα είμαστε μέσα να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να αναδείξουμε την Κρήτη και να λύσουμε προβλήματα για όλους εσάς που πραγματικά το αξίζετε. Λοιπόν, το κομμάτι μου το κόβω και το αφιερώνω σε όλες τις κυρίες Παγκριτίου, από την πρόεδρο με την τελευταία κυρία που τρέχει για να κάνουμε τόσο ωραία πράγματα. Συγχαρητήρια. Χρόνια πολλά σε όλους, σε όλους τους κρίτες από την Ελλάδα και όχι μόνο. Ξεκινά και μια νέα εποχή για την Παγκρίτιο, με την Ράκη Υπουργός, με την κυρία Βασιλάκη τη Ρένα ως πρόεδρο, μια φίλη πρόεδρο. Έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ δραστήρια, άρα θα τα πάει καλά να μου το πει στην Ελλάδα της Παγκριτίου. Αλλά εμείς χαιρόμαστε που φιλοξενούμε πάντα στο Πειραιά την κομπή της Πίτας. Καλημέρα και στον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Γεωργιάδη. Ευχές μόνο, ευχές με τόσο κόσμο εδώ, δεν έχω πολλά λόγια. Πολλές ευχές, υγεία και ό,τι καλύτερο για όλους. Να είστε καλά, είστε καλά, Ρένα μου, και εσύ να είστε καλύτερα. Θα είσαι από τις καλύτερες που έχουμε περάσει. Είναι η πρώτη μας μεγάλη εκδήλωση που διοργανώνουμε. Η δική σας όμως θερμή παρουσία με αυτόν τον τόσο μαζικό τρόπο που ανταποκριθήκατε αποδεικνύει την ιστορική και εμβληματική σημασία αυτού του σωματείου που παραμένει το μεγαλύτερο πολιτιστικό πνευματικό σωματείο όχι μόνο της χώρας μας αλλά και της Ευρώπης. Η δύναμη είστε εσείς. Υποσχόμαστε λοιπόν ότι αυτή τη νέα χρονιά θα είναι μια χρονιά επανεκκίνησης δράσεων και πρωτοβουλειών μέσα από τις οποίες θα αποδείξουμε ότι ενωμένοι μπορούμε να δημιουργήσουμε την Παγκρίτιο όλων των Κρητικών. Να ευχηθώ να έχετε την υγειά σας, γιατί αυτό όταν εκλείπει όλα τα υπόλοιπα φαίνονται λίγα και ανούσια. Καλή χρονιά, γεμάτη φως και πολιτισμό. Συμπατριώτητες και συμπατριώτες, καλή χρονιά, με υγεία, δύναμη και ό,τι καλύτερο στην κάθε μια και στον καθένα σας και φυσικά στην πατρίδα μας, στην Κρήτη. Θέλω να μεταφέρω και τις ευχές του Πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος δεν μπορεί προφανώς λόγω ανηγημένων υποχρεώσεων να είναι σήμερα εδώ, και να ευχηθώ επίσης καλή επιτυχία στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκριτίου, στην Πρόεδρο, τη Ρένα Βασιλάκη, στον Γενικό Γραμματέα, το Στέλιο το Μαμαλάκη και ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο, και πάλι πολλές θερμές ευχές για την Κρήτη μας και για την Ελλάδα μας. Να είστε καλά! Καλή χρονιά! Λένε ότι τα πολλά λόγια είναι φτώχεια και εμείς οι Κρητικοί είμαστε πολύ πλούσιοι σε συναισθήματα, είμαστε πολύ πλούσιοι σε παράδοση, πολύ πλούσιοι σε ιστορία, πολύ πλούσιοι σε πολιτισμό και είμαστε όλες και όλοι εδώ για να ανταλλάξουμε ευχές για την καινούργια χρονιά, μια καινούργια χρονιά που έχει μπροστά της πολλές προκλήσεις και όλοι εμείς θα πρέπει να αποφασίσουμε εάν θα συνεχίσουμε σε ένα δρόμο που έχουμε χαράξει και ο οποίος μας πηγαίνει μπροστά στο φως ή αν θα γυρίσουμε στις περιπέτειες. Όμως αυτό που έχει πιο πολύ σημασία σήμερα εδώ είναι να ευχηθούμε να έχουμε μια χρονιά γεμάτη υγεία, γεμάτη ευλογία, γεμάτη δημιουργία, μια χρονιά που θα κάνει όλες και όλους μας πιο χαρούμενους. Ρένα μου, σου εύχομαι εσένα και σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και όλους εμάς, τι πάνω απ' όλα είμαστε Κρητικοί, να έχετε πάντα ψηλά την Κρήτη, εγώ πιο πολύ περήφανη από οποιαδήποτε ιδιότητά μου είναι ότι λέω ότι είμαι Κρητικιά. Μπράβο, είμαι Κρητικιά, θυμάμαι τον πατέρα μου και σέβομαι, τιμώ τους προγόνους μου, την ιστορία της Κρήτης και θέλω και εγώ το ίδιο να μεταλαμβαντεύσω και στα παιδιά μου. Γι' αυτό λοιπόν εγώ το δικό μου το κομμάτι θα το κόψω στα παιδιά μας, στις οικογένειές μας, διότι οι αγωνίες μας και οι αγώνες μας είναι για αυτούς. Καλή χρονιά σε όλους!